Θα πάμε τώρα και στην Ανατολική Κρήτη, να πάμε στην Ιερά Πέτρα. Έχουμε κάποια στοιχεία που αφορούν τους ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας σε επίπεδο Ιερά Πέτρας κατά τη διάρκεια του 2022. Λοιπόν, 12.817 οι έλεγχοι. 12.817 οι έλεγχοι. Και προσέξτε, μιλάμε για μια υπηρεσία σε επίπεδο Ιερά Πέτρας που πραγματικά είναι υποστελεχωμένη στην πράξη, στους αριθμούς. Εάν δεν κάνω λάθος, θα μας τα πει ο κύριος Ιωάννης Γαϊτανάκης, ο προϊστάμενος Δημοτικής Αστυνομίας. 2-3 είναι οι εργαζόμενοι, 2 πρέπει να είναι, θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Γαϊτανάκης. Και βέβαια, από τη μία έχουμε τους ελέγχους, σωστά, και από την άλλη έχουμε και σημαντικότατες πρωτοβουλίες με φόντο την προστασία των ζώων. Την καλησπέρα μας, πώς είστε, είναι ο προϊστάμενος Δημοτικής Αστυνομίας. Ναι, καλησπέρα και από μένα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου δίνει την ευκαιρία να πω δύο λόγια για τη Δημοτική Αστυνομία γενικά. Πόσοι εργαζόμενοι είναι, γιατί έκανα λόγο για υποστελέχωση. Ναι, δυστυχώς η Δημοτική Αστυνομία είναι ένας ταλαιπωρημένος θεσμός. Από το 2013, όταν καταργήθηκε η υπηρεσία λόγω των μνημονιακών απαιτήσεων, τότε υπηρετούσαν σε όλη την Ελλάδα περίπου 3.500 δημοτικοί αστυνομικοί, σε ολόκληρη την Κρήτη περίπου 200 και στο Λασίθι εδώ είμαστε μια τριανταριά. Και στην όταν Ιερά Πέτρα. Μετά η Ιερά Πέτρα, τότε είχαμε 6 άτομα συνολικά. Μάλιστα. Μαζί με τον προϊστάμενο, ένα διοικητικό. Έχουμε την επανασύσταση λοιπόν. Έχουμε μετά την επανασύσταση. Οπότε όμως τότε το κράτος δεν έδωσε δικαίωμα σε όλα τα παιδιά να επιστρέψουν πίσω. Γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα, κάποιοι φορείς δεν τους αφήνανε. Οπότε επέστρεψε πανελληνίως το 30% της προηγούμενης δύναμης. Μάλιστα. Και εδώ στην πόλη μας επέστρεψα μόνος μου τότε. Γιατί και εγώ ήθελα πάρα πολύ να επιστρέψω εδώ στη Δημοτική Αστυνομία, στην οποία προσλήφθηκα και μεγάλωσα, να το πω έτσι εισαγωγικά. Σωστά. Και σήμερα πώς είστε? Σήμερα είμαστε 2, δυστυχώς. Δηλαδή δύο άτομα, δύο εργαζόμενοι προχώρησαν σε 12.000 και. Ελέγχους μέσα σε ένα χρόνο. Ναι, δύο άτομα, γιατί όπως προσπαθώ να εξηγήσω, όταν κάποιος δήμος επανασυστήσει την υπηρεσία, από εκεί και μετά προκύπτουν όλες οι υποχρεώσεις. Δηλαδή δεν είναι ότι επειδή είμαστε 2, 3, 5, είμαστε λίγοι, έτσι υπάρχει υποχρέωση. Υποχρέωση δηλαδή, σωστά, έλεγχος για τη στάθμευση, ναι. Να μας τα πείτε, καταγγελίες, σωστά, ναι. Πολιτών, δημοτών. Ναι, εδώ η περιοχή μας δεν είναι μόνο κέντρο, δεν είναι δηλαδή ένα αστικό κέντρο, έχουμε πολύ μεγάλη περιφέρεια, έχουμε προβλήματα με το περιβάλλον, εμείς έχουμε πολλά θερμοκήπια, έχουμε εδώ πολύ, πολύ μεγάλη έκταση δηλαδή στα Δήμο, έχουμε 22 τοπικές κοινότητες, τα χωριά μας δηλαδή. Και έχουμε πολλά μέτωπα να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή από την καθαριότητα, από το περιβάλλον που σας είπα γενικά, από το κυκλοφοριακό μέσα στην πόλη, από τον έλεγχο κοινοχρήσεων χώρων, τα πολλά ζώα που έχουμε εδώ στην περιοχή μας, όπως είπατε εσείς πριν. Πολλά ζώα, προστασία μια... των ζώων. Ναι. Να εστιάσουμε λίγο εκεί. Πραγματικά αγγίζει πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Η δράση σας και η πρωτοβουλία σας, είχαμε ασχοληθεί και πριν από ένα περίπου μήνα εδώ στο κομμάτι αυτό. Οι δράσεις έχουν ως επίκεντρο ποια κατεύθυνση γενικά? Όταν λέμε για προστασία ζώων με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αστυνομίας, τι εννοούμε? Κοιτάξτε, η Δημοτική Αστυνομία είναι εδώ και πολλά χρόνια, έχει οριστεί ως όργανο ελέγχου για τα ζώα συντροφιάς κυρίως. Δηλαδή, όταν λέμε ζώα συντροφιάς, εννοούμε τα σκυλιά, τις γάτες. Σωστά. Κλπ. Όμως, είμαστε και στο Γενικό Νόμο. Για την προστασία όλων των ζώων, δηλαδή και των υποειδών, δηλαδή τα άλογα που λέμε, ακόμα κακοποίηση και εγωπροβάτων. Ό,τι λοιπόν έγινε στον όρο κακοποίηση, η Δημοτική Αστυνομία είναι συναρμόζεται με την Ελληνική Αστυνομία. Δηλαδή κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Νομίζω πρέπει να είναι τσιπαρισμένα τώρα και τα υποειδή μέχρι τέλος του Γενάρη. Αλλάζει λίγο, έχει αλλάξει λίγο το καθεστώς. Θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή, γι' αυτό το αναφέρω. Γενικά, τα τελευταία δύο χρόνια έχει έλθει μια καινούργια νομοθεσία, η οποία συμβαδίζει πλέον με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ αυστηρή. Ίσως είναι και η αυστηρότερη νομοθεσία περί ζώων, δηλαδή σε όλη την Ευρώπη. Έχει τα πρόστιμα, δηλαδή έχουμε εδώ πρόστιμο 50.000 ευρώ. Ή ένα μέσο πρόστιμο για κάποιον που απλά δεν προσέχει το σκύλο του, λέμε. Δηλαδή, μία μόνιμη αλυσόδευση. Αν το σπιτάκι του δεν είναι όπως πρέπει. Εδώ έχουμε πρόστιμο 1.000 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσά. Φανταστείτε τώρα σε μια επαρχιακή πόλη, σε ένα από τα χωριά μας,
που εκεί και κάτι εκεί δεν είναι πολύ ενημερωμένοι. Δηλαδή δεν έχουν όλοι social media, δεν είναι κάτι ενημερωμένοι. Όχι ο καθένας 5-6 σκυλιά του, κλασικά στην αυλή του. Αυτός λοιπόν εδώ κινδυνεύει, χωρίς να είναι πλήρως ενημερωμένος, χωρίς να το ξέρει. Δηλαδή με μια καταγγελία έτσι απλή που λέμε, να βέβαια, πάει 15-20.000 ευρώ πρόστιμα. Έτσι, πάρα είναι πολύ μεγάλα. Πέρα από τα πρόστιμα, βέβαια, εγώ στέκομαι και στη δική σας ευαισθησία και εσείς και ο συνάδελφός σας πραγματικά αγαπάτε τα ζώα και δίνετε τον καλύτερό σας σε αυτό. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την προσπάθεια που καταβάλλετε. Κύριε Γαϊτανάκη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, βέβαια. Θα έχουμε την ευκαιρία, καθώς οι αφορμές εκεί από την περιοχή σας είναι πάρα πολλές και με θετικό πρόσημο. Δεν αναφέρομαι στα αρνητικά, αναφέρομαι και στα θετικά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.